Λοιπόν, για πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον δικό μας τον Νίκο Νικολόπουλο, τον πρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, πρώην βουλευτή, πρώην υφυπουργό. Δεν μπορώ να πω όλες τις ιδιότητες, κύριε Νικολόπουλε, θα μου πάρει όλη την εκπομπή. Τα μελλοντικά να πει. Τα μελλοντικά θα πω. Γι' αυτό λοιπόν σας έχουμε μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Τι θα κάνετε τώρα? Αρχικά να πούμε, ακούσαμε και στο ρεπό. Ναι. Στις 22 Μαΐου ναι. Και ήμως οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες θα είναι υποψήφοι για τις εκλογές της 2ης Ιουλίου. Οι Έλληνες Χριστιανοδημοκράτες έκαναν μια προσπάθεια μοναδική από την Τρίτη που κατέθεσα στον Άριο Πάγο την αίτηση του κόμματος μέχρι το Σάββατο που έπρεπε να μπουν στο σύστημα ονόματα. Είχαμε 200 υποψήφιους βουλευτές και σχηματίσαμε λοιπόν ψηφοδέλτια νίκης σε όλους τους νομούς. Έτσι λοιπόν αντιλαμβάνεστε, πετύχαμε έναν άθλο μέσα σε 4 μέρες. Ο κύριος Πιερακάκης με τους hackers του, όχι μόνο σε μας, σε 21 κόμματα, κατάφερε πέφτοντας το σύστημα, όχι με ευθύνη δικιά μας. Δεν μας απέκλεισε ο Άριος Πάγος, δεν μας απέκλεισε κανένας, αλλά είναι ένα καινούριο κόλπο. Εκείνο το κόλπο που λέει, το ομολόγησε εχθές με την επίσημη ανακοίνωση της η Υπηρεσιακή Υπουργός Εσωτερικών, η καθηγήτρια της νομικής. Και το γράφει στην ανακοίνωσή της και η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι η Singular ανέλαβε την ευθύνη για τα τεχνικά εμπόδια. Έτσι τα είπα αυτό δεξί. Είναι το καινούριο κόλπο του παρακράτους, ναι, της κλιματικής οργάνωσης, της Μητσοτάκης ΑΕ. Να αποκλείσει κάθε κόμμα που κινείται στον ίδιο χώρο με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά νομίζει ότι αποκλείοντας τον Νίκο Νικολόπουλο, αποκλείει τις εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο που είναι κανονικοί νεοδημοκράτες και που δεν θέλουν να ψηφίσουν το Μητσοτάκη. Κάνει λάθος λοιπόν, νομίζοντας ότι διώχνοντας κόμματα από τον εκλογικό στίβο θα μπλοκάρει και τους Έλληνες πολίτες. Όσοι λοιπόν έτσι συμπεριφέρονται δεν είναι υπερασπιστές της δημοκρατίας, είναι δολοφόνοι της δημοκρατίας. Και επειδή αυτά δεν είναι μόνο λόγια, θέλω να αποκαλύψω σήμερα λοιπόν σε όλη τη Δυτική Ελλάδα που το Ιόνια εκπέμπει και το παρακολουθούν, ότι στείλαμε υπόμνημα στην κυρία Υπουργό των Εσωτερικών. Ναι. Της αναφέρουμε 15 συγκεκριμένους λόγους. Ο πρώτος, γιατί ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπιτος, θα πάρετε και την ανακοίνωση και αν θέλετε θα την πείτε στο Δελτίο Ειδήσεων. Βεβαίως. Ο πρώτος λόγος λοιπόν τι λέει? Ότι ενώ μας παραπλανούσε εμάς και όλα τα άλλα κόμματα ο Άριος Πάγος και το Υπουργείο Εσωτερικών ότι και μετά τις 12 θα δοθεί λίγος χρόνος παράτασης, για τα δικά τους λάθη, για τις δικές τους ευθύνες, για τα δικά τους τεχνικά εμπόδια, τι είχαν κάνει δηλαδή οι hackers? Δεν αφήνανε να μπει στο σύστημα εύκολα μια γυναίκα. Γιατί οι γυναίκες λόγω της ποσόστοσης έκριναν τη συμμετοχή, μάλιστα, των κομμάτων, των συνδυασμών. Ο νόμος λέει θέλει 40% γυναίκες. Εμείς είχαμε 47% γυναίκες. Άρα δεν είναι καμία δικαιολογία. Κάτι που φαίνεται, αν θα μπει κανένας να δει τα ψηφοδέλτια των Ελλήνων Χριστιανοδημοκρατών. Έκαναν λοιπόν αυτή την τεχνική καθυστέρηση και φτάσαμε στις 12 η ώρα να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της εισαγωγής και της επιβεβαίωσης. Μας έλεγαν λοιπόν και από το Υπουργείο Εσωτερικών στους δικηγόρους μας ότι θα δοθεί λίγη παράταση γιατί πρώτη φορά γίνεται έτσι το σύστημα. Και 12 η ώρα έπεσε μαύρο. Το μαύρο της δικτατορίας. Μάλιστα. Το μαύρο του Μητσοτάκη. Τι είπε μέχρι εδώ είπε. Δεν είχαμε λοιπόν δυνατότητα, περιμέναμε μέχρι τις 3 η ώρα, πήγαμε στο Υπουργείο Εσωτερικών, σκοτάδι επικρατούσε, παρότι πάντα το Υπουργείο Εσωτερικών στις εκλογές, όπως και στους Δήμους, όπου υπάρχουν δηλαδή επικροπές εκλογικές και υπερορίες δίνονται ορθώς στους υπαλλήλους,
γιατί επί 24 ώρου βάσεως είναι εκεί για να δώσουν πληροφορίες, για να διευκολύνουν τους συνδυασμούς. Μπορεί να έκαναν τηλεργασία τώρα, έχουν αλλάξει τα πράγματα, κύριε Νικολόπουλο. Θα έκαναν τηλεργασία, λογικά. Το είχαν κλείσει όμως. Δεν υπήρχε κανένας εκεί. Ούτε στον Αριοπάγο. Αντιλαμβάνεστε ότι εγώ από αυτά είμαι έμπειρος περί των εκλογών. Βέβαια. Είχα τον Κωνσταντίνο Κρεμίδα, τον αντιπρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, τον Χρήστο τον Έρδα, τον δικηγόρο Αθηνών, τον Λεωνίδα Κωστάμου, τον αντιπρόεδρο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Είχα μια πλειάδα δικηγόρων οι οποίοι αγωνιούσαν. Και όμως δεν μπορούσαμε να καταφέρουμε τα διαβολάκια του Μητσοτάκη, τα ταγκαλάκια που έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι λοιπόν το πρωί της επομένης ημέρας η κυρία Κωνσταντοπούλου πήγε, είδε την Υπουργό όπως ξέρετε και έβγαλε μια ανακοίνωση η κυρία Κωνσταντοπούλου που είπε πως ξέρετε εγώ κάτι έκανα, μου άφησαν ένα περιθώριο αλλά διαδώστε εσείς οι Έλληνες που διαβάζετε την ανακοίνωση ότι μπορεί και να με κόψουν. Μάλιστα. Δεν πήραμε ποτέ, κυρία Μπάστα, όχι μόνο εμείς, κανένα κόμμα, ένα email, ένα SMS, όπως όφιλε το κράτος, η θεσμή, ο Υπουργός, ο Άριος Πάγος, και να πει, σας ανακοινώνουμε, ότι έχετε προθεσμία μέχρι τις 4 το απόγευμα να έρθετε και να βάλετε τα στοιχεία που με ευθύνη του κράτους και της Ίγκιουλα δεν πήγαν. Παρά τι έγινε? Το έμαθε μόνο η κυρία Κωνσταντοπούλου που είχε τη δυνατότητα της διαζώσης επικοινωνίας. Μας επιτρέπει αυτό να σκεφτούμε ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου που ελπίζουμε και ευχόμαστε να πάει πάρα πολύ καλά και να μπει στη Βουλή, γιατί το αξίζει, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου μάλλον θα πάρει ψήφους από τον κύριο Τσίπρα. Ο Νικολόπουλος θα έπαιρνε τους ψήφους του Μητσοτάκη όμως. Μάλιστα, γι' αυτό λέτε έγινε όλο αυτό. Τώρα, να ρωτήσω εγώ κάτι, κύριε Νικολόπουλε. Άρα, δεν θα συμμετέχετε 21 Μαΐου, δεν θα είστε υποψήφιος. Κυρία Μπάστα, ναι. Δείτε λίγο αυτό το έργο. Α. Εγώ θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να κάνω δύο αποκαλύψεις. Βεβαίως. Γιατί από αυτή τη συνέντευξη θα ενημερωθεί και το Πανελλήνιο Εφόσον. Βεβαίως. Το ΣΥΝΔΕ, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, κάνει μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο για εγκληματική οργάνωση της Μητσοτάκης και όσων συνεργάστηκαν με τη Σίγκιουλαρ, ζητάμε να ανοίξουν τα κινητά τους. Εάν τυχόν είχαν συνομιλίες με την εταιρεία για να δυσκολέψουν την εισαγωγή συγκεκριμένων κομμάτων. Μάλιστα. Δεν μπήκαμε όλοι από την ίδια πύλη. Σπέβδω γιατί μας ακούει ο κόσμος και λέει και γιατί στα άλλα κόμματα όχι. Το κάθε κόμμα είχε το κλειδί που του είχαν δώσει, τη δικιά του πόρτα, τη δικιά του πύλη. Άρα οι hackers μπορούσαν να δυσκολεύουν τον Α ή τον Β ή τον Γ. Το ζήσαμε αυτό στις εσωκομματικές εκλογές όταν ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης έπαιρνε 60% και ήταν τότε 12 το μεσημέρι, όχι σε δημοσκοπήσεις, στην κάλπη. Και είπε τότε η εταιρεία, παιδιά κράσαρε, παιδιά ξέρετε κρέμασε. Και όσοι ψηφίσατε θα ξανασας φωνάξουμε. Και τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν τρίτος και καταϊδρωμένος και έπαιρνε 10%. Αυτό το μαγικό κόλπο λοιπόν πέτυχε τότε. Και δεν βγήκε ο Μεϊμαράκης. Εμείς σήμερα πάμε στη Γαδά, στην Υπηρεσία Προστασίας του Πολιτεύματος, και λέμε ότι κινδυνεύει το πολίτευμα αν τυχόν και η Σίγκιουλαρ που σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, σε όλες, κόβει τα μικρά κόμματα με 2,90, 92, 93, 94, σε Μάλιστα. όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Υπάρχουν καταγγελίες για τη Σίγκιουλαρ, εμείς τώρα έχοντας ένομο δικαίωμα, αφού συμμετείχαμε και δεν μας έκοψε ο Άριος Πάγος, εμείς λοιπόν κάνουμε και αγωγή για τα διαφυγόντα κέρδη και τη δυσφήμιση, αλλά προπαντός θέλουμε να αποδείξουμε, η δικαιοσύνη θα το κάνει, μήπως είμαστε μπροστά σε μια εγκληματική οργάνωση που υπονομεύει τη δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν κινδυνεύει από τα γιαούρτια, κινδυνεύει από την εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Έχουν βρει σκληρό καρύδι λοιπόν. Κάναμε ήδη γράμμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πήγαμε ήδη
στα δικαιώματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και μιλήσαμε και για το ρατσισμό του 40% των γυναικών. Την ώρα που λέει σωστά ο αντιρατσιστικός νόμος απαγορεύεται να γίνεται διάκριση με το φύλο, αν είσαι άντρας ή γυναίκα, εδώ λοιπόν υποχρεώνουν τα κόμματα, ούτε καν 50%, 50 άντρες, 50 άντρες, 50% άντρες, 50%. Τα υποχρεώνουν με τον αντιρατσιστικό νόμο να παραβιάζεται. Κύριε Νικολόπουλε. Για όλους τους λόγους λοιπόν, τις επόμενες ώρες εμείς κινούμεθα δυναμικά, θεσμικά και όσον αφορά τα πολιτικά. Σήμερα, τώρα, σε μισή ώρα, ναι, έχουμε την πρώτη συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πλατεία Ομονίας με όλους τους υποψήφιους βουλευτές. 200 υποψήφιοι βουλευτές είμαστε χτες. Τον Ιούλιο θα είμαστε 450 και θα μπούμε στη Βουλή, γιατί δεν θα τους αφήσουμε να περάσει το τρίο της συμφοράς Μητσοτάκης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, να έρχεται, περάσουν το δικαίω και να συνεχίσουν αυτή την πολιτική που τη ζήσαμε μέχρι σήμερα. Προχθές, εδώ από το Ιόνιαν, ο κύριος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, είπε ότι καλό όλα τα κομμένα κόμματα, τα κομμένα εισαγωγικά, να στρατευτούν μαζί μου. Εσείς τι θα κάνετε, γιατί έχετε ένα κόσμο... Στις 2 Ιουλίου, στο δεύτερο γύρο που έχει... Στο δεύτερο γύρο, στον πρώτο όμως... Στον πρώτο γύρο εμείς δεν θα πάρουμε μέρος. Άρα, οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν μικρά κόμματα για να είναι στη Βουλή 5, 6, 7, για να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση συνέχιση αυτού του καθεστώτος της διαπλοκής, αυτού του καθεστώτος της συμφοράς που δυστυχώς άρα, από επίσημα... την επόμενη μέρα ακόμα χειρότερα αναμένουμε. Άρα, κύριε Νικολόπουλε, δεν θα έχουμε κάποια επίσημη συνεργασία με κάποιο κόμμα, γιατί το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα των Ελλήνων θα κατέβει μόνο του στη ακριβώς δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Οργανώνεται λοιπόν για να εκφράσει ωραία όλους εκείνους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που γνωρίζουν πολύ καλά ποιος είναι ο αγώνας και του Νίκου Νικολόπουλου, ποιες είναι οι αρχές, τι συμβολίζει το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, γιατί εμείς πηγαίνουμε με ξεκάθαρη την πολιτική μας γραμμή, με ξεκάθαρες φιλολαϊκές και εθνικές θέσεις. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε για να σας αποδεσμεύσω, γιατί ξέρω ότι έχετε μία υποχρέωση. Κύριε Νικολόπουλε, είχατε εσείς ποτέ συζήτηση με τον Ηλία Κασιδιάρη για ποτέ να κάνετε συνεργασία? Ποτέ. Και όπως είδατε, ούτε τέθη ποτέ θέμα στον Άριο Πάγο. Τα κόμματα που υπέβαλαν υπομνήματα ποτέ δεν αναφέρθηκαν σε μένα. Θα ήταν και αστείο. Ο Νίκος Νικολόπουλος, κρέας νύχι με τη Νέα Δημοκρατία και με το σύμβολο, τη δάδα της Νέας Δημοκρατίας, θα ήταν αστείο να πουν όσα δίποτε προσπάθησαν με τρόπο προβοκατόρικο από τα μέσα μαζικής διαπλοκής και διαστρέβλωσης να διακινήσουν. Ήθελα να σας πω τελευταία τώρα ότι σήμερα διέριξαν το γραφείο του Αντιπροέδρου του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, του πρώην βουλευτή του Κώστα του Κατσίκη, στη Ριγίλης, Βασιλείου Σοφίας και Ριγίλης. Ήρθε σήμερα η αστυνομία, πήρε αποτυπώματα. Δεν κλέψανε, μάλλον λοιπόν δεν είναι κλέφτες. Άρα λοιπόν λέτε αλλά, τίποτα δεν είναι τυχαίο από όλα αυτά. Αλλά ακούστε, εκεί είχαμε αφήσει όλους τους φακέλους για τα Τέμπη, όπως ξέρετε, με τις μηνύσεις, τις μηνυτήρες αναφορές για τη δολοφονία των Τεμπών. Γιατί ο πρωτοστάτης, ο Εμμανουήλ Παναγιώτου, ο Μάνος Παναγιώτου, που θα τον είδατε και στις τηλεοράσεις, είναι υποψήφιος βουλευτής με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, μαζί με τον οποίο πήγαμε στον εισαγγελέα του Τουγιάκο και κάναμε τις μηνύσεις. Μάλιστα. Λείπουν αυτοί οι φάκελοι. Λείπουν λοιπόν αυτοί οι φάκελοι, λέτε. Λείπουν οι φάκελοι των υποψηφίων βουλευτών μας, γιατί μάλλον κάποιοι θα νόμισαν ότι έπρεπε να τσεκάρουν ένα-ένα βιογραφικό. Όμως τα ονόματα των 200 υποψηφίων είναι ανιρτημένα. Μπορούν να πούν, δεν έχει να σπάνε πόρτες. Εάν εδώ λοιπόν έχουμε ένα παρακράτος, σήμερα η αστυνομία πήρε αποτυπώματα, ελπίζω να τους βρει. Γιατί αν αυτό συνδέεται με όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες,
Νομίζουν ότι θα μας τρομάξουν, νομίζουν ότι θα μας αποκλείσουν. Τους κρατάμε στο χέρι, δεν μας κρατούν. Μάλιστα. Τόσα χρόνια γραμματέα σκανδάλων του Καραμαλή, ξέρετε πολύ καλά, όλα τα στοιχεία τα πήγα στη Βουλή και στη δικαιοσύνη. Δεν φοβηθήκαμε τους ταβαντζίδες. Δεν θα φοβηθούμε τώρα τους κατουρλίδες του Κολωνακίου. Κύριε Νικολόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και το επόμενο διάστημα, γιατί οι εξελίξεις, από ό,τι λέτε κι εσείς, είναι ραγδαίες. Το Ionian Channel και ο Σπύρος ο Καμπιώτης να μην ανήκει στην κατηγορία εκείνη των πετσομπουκωμένων μέσων ενημέρωσης που δεν θέλουν να μας δίνουν βήμα. Νομίζω ότι οι άνθρωποι... Ναι, κύριε Νικολόπουλε, νομίζω ότι οι άνθρωποι του Ionian Channel το έχουν αποδείξει αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Συμφωνώ. Και εσείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.